την αντίδραση τη αριστερή παρέμβαση στην Ήπειρο, αγωνιστικό μέτωπο έχει προκαλέσει το νέο προπονητικό γήπεδο του Παζιάννα στο χώρο του Πανυπηρωτικού Σταδίου, με την παράταξη να κάνει λόγο για καταπάτηση δημόσια περιουσία που ανήκει στην αθλούμενη για γιανιώτικη νεολαία και του εργαζόμενου, ρίχνοντα τα βέλη τη στην περιφερειακή αλλά και τη δημοτική αρχή. Με ανακοινωσή τη, εκφράζει την πεποίθησή τη πω ο λαό τη πόλη δεν θα νομιμοποιήσει την ενέργεια και θα διεκδικήσει να παραμείνουν οι δημόσιοι σε ελεύθερη χρήση αλλά και να οι χώροι πρασίνου άθληση και ψυχαγωγία προ όφελο όλων των εργαζομένων και τη αθλούμενη νεολαία. Για την περιφερειακή και τη δημοτική αρχή, όλα είναι καλώ καμωμένα και πρέπει να πανεγυρίζουν κιόλα. Τα σειρματοπλέγματα που έχουν φράξει τον δημόσιο χώρο, μετατρέποντα του σε ιδιωτική περιουσία μια ιδιωτική κερδοσκοπική ΠΑΕ, είναι για αυτού λεπτομέρειε. Βέβαια, η πόλη μα δεν έχει τα πρωτεία στην καταπάτηση δημοσίων χώρων από κερδοσκόπου ιδιώτε. Έχει προηγηθεί η εταιρεία Κόκαλη και Μαρινάκη με την υφαρπαγή του γηπέδου Καραϊσκάκη, η εταιρεία του Μελισανίδη με την υφαρπαγή του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφια κατατοντώντα και χώρου από το διπλανό πάρκο, η εταιρεία Λαφούζο που ετοιμάζεται για το φαγωπό τη καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων στον Ελαιώνα στην Αττική. Το ένα χέρι είναι ήδη κτάλο και τα δύο το πρόσωπο όπω πολύ σοφά λέει ο λαό μα. Είναι πλέον φανερό ότι το πανεπιρωτικό στάδιο κομμάτι-κομμάτι ξεπουλιέται σε επιχειρηματικά συμφέροντα, σμπρώχνοντα στο περιθώριο τη νεολαία και του εργαζόμενου από έναν δικό τη χώρο. Το θέμα για μα βρίσκεται ακριβώ στο ότι ένα δημόσιο χώρο, ένα χώρο που έχει πληρωθεί από τον Έλληνα πολίτη, παραχωρείται λε και είναι οικόπεδο του πατέρα του και φράσεται με στραμματοπλέγματα σε μια ιδιωτική. ΠΑΕ, κερδοσκοπική ΠΑΕ. Αυτό στην πράξη δεν έχει να κάνει το αν έχει παραχωρητήριο ή όχι, όπω κάποιοι έσπαυσαν να μα πούνε ότι υπάρχει παραχωρητήριο και επειδή πληρώνει η ΠΑΕ, δικαίω έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί. Εμεί λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένα παραχωρητήριο σε δημόσιου χώρου, σε χώρου που είναι πληρωμένοι από την Έλληνα πολίτη για χρήση του. Για μας, αυτή η καταπάτηση δημόσια περιουσία έχει τεράστια σημασία. Νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι και ο ελληνικό λαό δεν συμφωνεί με αυτού του είδου τι καταπατήσει και καλούμε σε ενότητα και μέτωπο τον, τον, τον αγωνιζόμενο λαό μα να πάρει πίσω τη δικιά του περιουσία και να μην την αφήσει στα χέρια ιδιωτών.